ανεξάρτητη, μια Ελλάδα ισχυρή, με γέφυρες προς όλους. Μια Ελλάδα με δυνατότητα να αντιμετωπίσει με ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα κάθε επιβολή. Εν ονόματι αυτής της Ελλάδας διαμορφώνουμε μια εξωτερική πολιτική που λαμβάνει υπόψη της τη νέα παγκόσμια πραγματικότητα του 21ου αιώνα. Με αίσθημα πατριωτικής ευθύνης, αλλά και με αίσθημα εθνικής και κοινωνικής συνένεσης και ομοψυχίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Σαντωνινιός από το ΣΥΡΙΖΑ και ακολουθεί ο κύριος Χαρακόπουλος από τη Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα μιλούσα απόλυτα και μόνο για τον προϋπολογισμό, αλλά διαδεχόμενος τον κύριο Δέδια στο βήμα, δεν μπορώ να μην κάνω δύο σχόλια. Προφανώς και συμφωνούμε ότι πρέπει να καταδικαστεί πλήρως οι προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Ωστόσο, τον Ιούνιο του 2019, η δική μας κυβέρνηση είχε πετύχει ένα πλαίσιο κυρώσεων για τις παράνομες ενέργειες στην ΑΟΣ. Τίποτα δεν ενεργοποιήθηκε από αυτά. Τι έχετε κάνει για όλα αυτά? Δεύτερο ζητούμενο. Σήμερα έχουμε μια δεύτερη προκλητική ενέργεια της Τουρκίας. Αυτή την άκυρη συμφωνία Τουρκίας-Τρίπολης. Ζητήσατε επέκταση των κυρώσεων και για την περιοχή αυτή που προβλέπεται στην συμφωνία αυτή. Γιατί δεν μπορεί να μιλάμε μόνο για τις κυρώσεις για την περιοχή της Κύπρου. Πρέπει να μιλήσουμε και για αυτή την περιοχή. Ένα δεύτερο σχόλιο. Μας είπατε ότι γυρίσατε την πλάτη στην πατριδοκαπηλεία. Δηλαδή γυρίσατε την πλάτη στον προεκλογικό σας εαυτό. Γιατί με την πατριδοκαπηλεία πήρατε τις εκλογές. Μα αυτό ακριβώς κάνατε. Θα πάω όμως στον προϋπολογισμό. Όπως ξέρουμε, αυτός είναι ο δεύτερος προϋπολογισμός εκ των μνημονίων. Γιατί αντίθετα με όσα λέγατε πάλι προεκλογικά, η χώρα βγήκε από τα μνημόνια στις 21 Αυγούστου του 2018, παρά το γεγονός ότι μας λέγατε ότι έχουμε φέρει τέταρτο μνημόνιο. Άλλωστε και η έκθεση που συνοδεύει τον προϋπολογισμό το πιστοποιεί αυτό. Ωστόσο, είναι ένας προϋπολογισμός που περιλαμβάνει μνημονιακές πολιτικές σε συνθήκες εκτός μνημονίου. Γιατί το λέω, γιατί λέω ότι έχει μνημονιακές πολιτικές? Γιατί η ιδεοληψία σας, η νεοφιλελεύθερη ιδεοληψία σας, δεν σας επιτρέπει να αντιληφθείτε ότι πρέπει να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στις δαπάνες για το κοινωνικό κράτος και την ελάφρυνση της φορολογίας. Αυτός ο προϋπολογισμός δεν είναι ούτε κοινωνικός, ούτε αναπτυξιακός. Το μεγάλο μέρος της ελάφρυνσης, της επέκτασης του προϋπολογισμού, πηγαίνει στη φορολογία των επιχειρήσεων, εις βάρος του κοινωνικού κράτους. Σε όλες τις επιχειρήσεις? Όχι. Γιατί το 60% των επιχειρήσεων δεν πρόκειται να ωφεληθεί τίποτα από αυτές τις φοροελαφρύνσεις. Πηγαίνει στις μεγάλες επιχειρήσεις. Διότι το 80% της φοροελάφρυνσης από το φορολογικό συντελεστή πήγαινε στο 2,5% των επιχειρήσεων. Ενώ ακόμα πιο συνταρακτικό είναι το 40% του ωφέλους πηγαίνει μόλις το 0,07% των επιχειρήσεων, δηλαδή σε 200 επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν μεγάλο κέρδη. Στις μικρές επιχειρήσεις, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πόσο είναι η ελάφρυνση? Από 1 ευρώ ως 17 ευρώ το μήνα. Μπράβο. Μεγάλη φοροελάφρυνση πετύχατε. Όσο για τους μισθωτούς, 2 ευρώ το μήνα. Συγχαρητήρια. Και τι, στο προσχέδιο που καταθέσατε στην Κομισιόν, η αλήθεια είναι σαφής. Είναι σαφής η ταξική σας μεροληψία. 72 ευρώ αύξηση για το φτωχότερο 10% του πληθυσμού και 353 ευρώ αύξηση για το πλουσιότερο 10% του πληθυσμού. Ποιος ωφελείται περισσότερο? Οι πλούσιοι. Μπράβο, συγχαρητήρια. Τι προβλέπει λοιπόν ο προϋπολογισμός που επιβαρύνει τη μεσαία τάξη? Αύξηση του φόρου των φυσικών προσώπων κατά 323 εκατομμύρια ευρώ. Μείωση του φόρου των νομικών προσώπων, δηλαδή των επιχειρήσεων, κατά 446 εκατομμύρια ευρώ. Έσοδα από το πρόστιμο για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και το Airbnb, 702 εκατομμύρια ευρώ. Αλήθεια το πιστεύετε αυτό? Μάλλον θα φορολογήσετε πολύ αυτούς
που δεν θα έχουν πετύχει ηλεκτρονικές συναλλαγές. Και τι άλλο, αύξηση του ένφια κατά 142 εκατομμύρια. Πού πήγε αλήθεια αυτή η μείωση του ένφια? Τα 200 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα 100 εκατομμύρια πήγαν στο πλούσιο 3,5% του πληθυσμού. Συγχαρητήρια. Το μειώσατε και τώρα το αυξάνετε πάλι. Εμείς, από την άλλη, είχαμε πει ότι έπρεπε ο ένφια να μειωθεί 30% μεσοσταθμικά και 50% στις χαμηλές και μεσαίες περιουσίες. Γιατί δεν χρησιμοποιείτε την πρόβλεψη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να μειωθεί το πρωτογενές πλεόνασμα στο 2,5% χρησιμοποιώντας το μαξιλαράκι? Γιατί δεν φέρνετε κατάργηση τέλους επιδιδεύματος? Γιατί δεν καταργείτε την εισφορά αλληλεγγύης? Γιατί δεν φέρνετε προκαταβολή φόρου 50%? Αλλά θα μου επιτρέψετε να πάω και στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας, όπου εκεί πέρα ο προϋπολογισμός είναι μια γκρίζα ζώνη. Και εξηγούμε. Ενώ οι άγονες γραμμές μέχρι σήμερα καλύπτονταν από τον τακτικό προϋπολογισμό, μεταφέρθηκαν στο ΠΟΥΔΟΕ. Συμφωνήσαμε αυτό και το ψηφίσαμε. Ο προϋπολογισμός λοιπόν πέρυσι για τις άγονες γραμμές ήταν 88,3 εκατομμύρια. Ο προϋπολογισμός φέτος, στον τακτικό προϋπολογισμό, γράφει 9 εκατομμύρια, το οποίο είναι λογικό λόγω των πολυετών συμβάσεων. Δηλώσατε όμως ότι θα δώσετε 136 εκατομμύρια ευρώ για τις άγονες γραμμές. Δηλαδή, 125 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για τις άγονες. Επιπλέον, έχει δεσμευτεί ποσό 157 εκατομμύρια για το μεταφορικό ισοδύναμο από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Για τις ανάγκες λιμενικής πολιτικής, εμείς πέρσι δώσαμε 12 εκατομμύρια. Από το ΠΟΥΔΟΕ και πάλι. Για τα έργα και τις δράσεις Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, 7 εκατομμύρια. Για το αρχηγείο, 1 εκατομμύριο. Συνολικά, λοιπόν, οι απαιτήσεις χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων είναι 313 εκατομμύρια. Ξέρετε πόσα εγγράφονται στον προϋπολογισμό? 100 εκατομμύρια. Λείπουν 213. Πού είναι αυτά τα εκατομμύρια? Πώς θα υλοποιήσετε αυτές τις δράσεις? Μήπως θα κόψετε το μεταφορικό ισοδύναμο? Ήδη δεν ανανεώνεται τη ρύθμιση για τα καύσιμα στα μικρά νησιά. Μήπως θα κόψετε τα έργα στα λιμάνια? Θα κόψετε τις δράσεις για τα νησιά? Πείτε μας τελικά τι θα κάνετε, γιατί ο προϋπολογισμός σας δεν βγαίνει. Γι' αυτό λέω ότι είναι γκρίζος και είναι και πολιτική εξαπάτηση. Για να πάμε στα έσοδα, είχατε καταψηφίσει το τέλος πλοίων αναψυχής και μας καταγγείλατε γι' αυτό. Αλλά εγγράψατε 12 εκατομμύρια. Επίσης, αυξάνεται το φόρο πλοίων. Τι είναι αυτή η αύξηση? 15 εκατομμύρια τα οποία θα πληρώσουν οι Έλληνες ψαράδες. Συγχαρητήρια, με αυτόν τον τρόπο βοηθάτε τον πρωτογενή τομέα. Κλείνω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Σε λιγότερο. Στον προϋπολογισμό επίσης προβλέπεται ο νέος κωδικός διαχείρισης προσφυγικών ροών, 2,6 εκατομμύρια. Αυτός ο κωδικός δεν υπήρχε. Τι θα τα κάνετε αυτά τα χρήματα και με ποια διαδικασία? Γιατί νομίζω ότι θα πάνε σε κάποιους κολλητούς να μεταφέρουν πρόσφυγες ενώ υπάρχουν τακτικές γραμμές. Επίσης, μια και δεν έχει συζητηθεί αυτό, πάτε για ξεπούλημα των λιμανιών. Εμείς καταφέραμε να κάνουμε υποπαραχωρήσεις, όπως το 86% όλης της Ευρώπης. Εσείς πάτε να ξεπουλήσετε τα λιμάνια. Μην το κάνετε αυτό. Κλείνοντας. Όπως σας είπα και πριν, ο προϋπολογισμός σας δεν είναι ούτε αναπτυξιακός, ούτε κοινωνικός. Το μόνο που καταφέρνει είναι να εντείνει τις ταξικές ανισότητες. Δίνεται λίγα στους πολλούς και πολλά στους λίγους. Εμείς δεν το κάναμε ποτέ αυτό. Ευχαριστώ.